Γεια σου, Αδριανό. Hello. Τι κάνεις, δαράγι μου? Πάω για κάτι απογευματινό γρήγορο. Ναι. Με δύο καλάμια ο καθένας. Θα δούμε κανένα καλαμαράκι. Δύο καλάμια ο καθένας δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, έτσι. Βασικά, τι ασπίνη δεν πήγαμε με δύο καλάμια ο καθένας. Λοιπόν, ακούστε πώς λέει το πρόγραμμα, μάγκες. Η ώρα είναι 6 παρά, νομίζω, κάπου εκεί. Έχουμε μία ωρίτσα περίπου μπροστά μας, μία μισή. Το πολύ με ένα ανοιχτό σκαλά. Θα δοκιμάσουμε αυτή μία ωρίτσα σε ένα-δύο στιγματάκια. Μήπως βρούμε στήρα ή κανένα τσαουσάκι να πάρουμε. Έτσι θα είναι γρήγορο. Αν μας δώσει έντοση, άμα δεν δώσει, συνεχίζουμε δυναμικά ψάξιμο για καλαμάρια που πιστεύω ότι πρέπει να έχει λογικά τώρα. Έτσι, σχεδόν έχουμε φτάσει Οκτώβρη, πρέπει να αρχίσουν τώρα. Έτσι. Μια δοκιμή, εντάξει, δεν έχουμε πάρει και πολλά καλαμάρια γενικά από τότε που ξεκινήσαμε τη βάρκα. Πρέπει κάποια στιγμή να τα βρούμε κι εμείς. Αφού με αγαπάτε τόσο, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, στείλτε μου προσωπικό μήνυμα στο Facebook ένα στίγμα με καλαμάρια. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, δεν σας κάνω πλάκα, αλήθεια, στείλτε μου. Δεν ξέρουμε τίποτα. Έτσι. Άμα δούμε και αποειδούμε που λένε, θα κάνουμε και λίγο συρτία αφρούμε τεχνικά. Πώς πάρουμε κανένα λούτσο βραδινό, κάτι τουλάχιστον να μας κινήσει λίγο το ενδιαφέρον και να περάσει ευχάριστα η ώρα. Αλλιώς να ψάξουμε. Ναι. Ούτε άλλο είναι δοκιμαστικό ψάρεμα. Έτσι. Αυτά τα γρήγορα είναι τα δοκιμαστικά. Ναι. Και καμιά φορά αποδίδουμε. Είναι και τα καλύτερα. Τα ξαφνικά. Έτσι. Πάμε να δοκιμάσουμε έτσι. Και ό,τι γίνει, παιδιά. Ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει. Λοιπόν, μπήκαμε. Πριν από 5 λεπτά ακριβώς, παιδιά, έχασα ένα ψάρι κόκκινο σίγουρα. Και έτσι ο Αντριάν, αφού το χάζω slow, έβαλε πλανάκι 20 γραμμάρια, Αντριάνο. 20 γραμμάρια. Πραγματικά προλάβαμε και πήραμε δύο ψάρια. Σε αυτό το μισάωράκι μας είχε μείνει. Για να δούμε τι έχουμε πιάσει τώρα. Ή τσαούσι ή στήραχανε. Ένα από τα δύο. Γιατί ξέρω καλά το σημείο που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Για να δούμε. Ασπρίζει, δεν είναι, είναι κόκκινο λογικά. Για να δω, τσαούσι είναι. Έλα. Έλα. Έλα, φίλε. Τσαούσι, πάει, Αντριάν. Και στο είπα πριν να τα βγάλω. Λε, μου, πάρε το να βγάλουμε άλλο ένα. Τι ωραίο ψαράκι. Για να δω. Είναι τσαούσι ή είναι φαγκρί. Τσαούσι. Μπράβο, έλα, κρύψτε. Κρύψτε τώρα γιατί έρχονται από παντού να μας τα πάρουν. Μπράβο, ρε, παλικάρι μου. Μπράβο, ρε, Αντριάν. Τι έγινε. Λοιπόν. Ωραία, κακαρέλος. Ωραία, ένα κακαρέλο. Ρε μεγάλε, τι ωραίο ψάρι έβγαλες. Πεταλίδα. Πεταλίδα από τη γλίστρα, μαγκές. Φίλε, αυτό το κακαρέλο έχω χρόνια να τον έδωσε στο μέγεθος. Είναι παππούλης. Ωραία, φίλε. Ρε μαλάκα, τι κακαρέλος είναι αυτός. Για να δω. Απ' την άλλη, τι έχει, τον έχουν φάει κιόλας. Μπορεί. Καλαμάρι. Μπορεί. Ωραία, φίλε, καλαμάρι τον έχει χτυπήσει. Παιδιά, το θέμα είναι ότι είναι. Απίστευτο αυτό. Είναι θηρίο, φίλε. Είναι θεριό και είναι με πεταλίδα από την κλίστρα. Σπάνιο. Έσπασε τα κλίστρα. Πάμε να φαίνεται. Κάτι φαίνεται. Παιδιά, άμα ξέρεις τον τόπο καλά. Βγάζει ψαράκια. Σήμερα θα κόξουμε και νυχτερινό τα ράμπερ, οπότε. Φαντεύω. Ακόμα μου έχει τιμή να μυρίζει. Δεν είναι μεγάλο ψαρί. Εντάξει, μόνο το αυτό έτσι. Γι' αυτό και το έβγαλα. Μπορεί να δούμε και αν γυαλίζει κιόλας, είναι νύχτα. Έχει νύχτα τώρα κάνα δεκάλεπτο. Ή τσαουσάκι ή λιθρίνη. Λιθρίνη. Ωραίο λιθρινάκι. Τα αγαπημένα σου, Γιώργο. Πραγματικά τα αγαπημένα σου. Δουλεύει και νύχτα, παιδιά, το τάι. Λοιπόν, ποιον έχω μαζί μου σήμερα. Ποιον. Φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε, πρωί μου πρωί. Καλά, καλά, εσύ τι κάνεις. Πολύ πρωί. Λοιπόν. Ανέκαμε. Το τρελό της πόδες είναι ότι βγήκαμε 3.30-4 παρά για σουπιές με τον Αντριάν. Βρήκαμε 10 σουπιές με απόχη μέσα σε μια ώρα. Και είναι η πρώτη φορά που μπαίνουμε τόσο πρωί μέσα. Έτσι, το sorry βλέπεις, δεν ξέρω να ακούγεσαι.
Λοιπόν, τον έφερα να πιάσουμε ψάρια. Δεν θα κάτσουμε πολύ. Πρέπει 4 η ώρα, 3-4 να είμαστε στην Αθήνα οπωσδήποτε. Οπότε, ό,τι να γίνει θα γίνει τώρα το πρωί, μάγκες. Φοράω ζακετάκι, πρώτη φορά για φέτος. Γιατί μπήκα μέσα πριν ολόκληρος για να βγάλω σουπιές, γιατί ήταν μακριά και δεν τρώγανε και στην Καλαμαριέρα. Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος για τις σουπιές κάνει τα πάντα. Τα πάντα κάνει, πραγματικά. Μπορεί να στο λιψαρό τούπικο δεν έχει μπει και από όχι. Μετά να ρωτιέστε γιατί πιάνω ψάρια. Γιατί έχει πνευμονία. Γιατί είμαι άρρωστος, γι' αυτό πιάνω ψάρια. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, έχω βάλει στο μάτι ένα σημείο με ψάρια, το οποίο τα ψάρια αυτά με κοροϊδεύουν εδώ και αρκετό καιρό. Έχω προσπαθήσει πολλές φορές να πάρω κάποιο ψάρι εκεί πέρα. Το μπουκώνουν και το φτύνουνε, είναι μαύρα μεγάλα ψάρια αυτά. Δεν ξέρω αν θα τα βρούμε και σήμερα. Έχουμε ετοιμάσει αρματοσιές με μεγάλα αγκίστρια στη ζόκα. Μήπως τυχόν αυτή τη φορά τα καταφέρουμε. Πιθανόν να είναι ροφή, σφυρίδες ή στήρες αυτά τα ψάρια. Άμα δεν τα καταφέρουμε θα πάμε να τσιμπήσουμε κάνα κοκκινάκι αν υπάρχει. Φύγαμε, Αντριανό. Εγώ τον έφερα. Εγώ το έπιασα. Του είπα όμως, πάρε ένα κόκκινο. Να ξέρετε ότι έχασα πριν λίγο ένα ψάρι. Του λέω το Αντριάν, κάθε 5 λεπτά θα παίρνουμε ψάρι. Και δεν πέρασαν 2 λεπτά και πήρα το ψάρι. Λοιπόν, πριν βρήκαμε κάτι τέρατα και δυστυχώς δεν θέλανε να φάνε, αλλά θα δοκιμάσουμε βγαίνοντας. Για να δούμε τι έχει βγάλει το φιλαράκι μου. Ζόκα ζωντανή σου πια, το ψάρι έχει βγάλει φούσκα. Ωραίο τσαούσι, πάρα πολύ ωραίο τσαούσι. Πολύ όμορφο. Τσαουσάκι, τέλειο. Για να το δω. Ωραίο μέγεθος. Μπράβο ρε αδερφέ. Έχουν μεγαλώσει από την τελευταία φορά. Λογικά άμα συνεχίσουν έτσι, κάτι γίνεται. Είχε πιαστεί παντού. Και πολύ... Είχε... Την κατάπιε. Μπράβο. Τσαούς, παιδιά. Ένας χαμούλης κάτω, από ό,τι καταλάβατε. Και... Α, υπέροχο τσαούσι αυτό. Πολύ ωραίο τσαούσι. Σε νοπή, χάλια νοπή. Πάμε. Πάλε μέσα. Μπράβο, αδερφέ μου. Μπράβο, ρε Αντριάννα. Έλα, ρε φίλε, μπράβο, ρε. Σε νοπή, τη χειρότερη νοπή που έχετε δει στη ζωή σας κιόλας. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Για το καλάμι. Αεραμπέρ. Και τα αεραμπέρ. Γίνεται κάτω. Νάτο το μωράκι. Κλασικά. Φαγκρί. Φαγκράκι. Τι χρωματάρα έχει ρε φίλε. Εμένα αυτό με τσίμπαγε μάλλον φίλε, το δικό σου. Τίποτα ρε, σου λέω ρίξε, βγάλε. Μικρό. Χαμούλης πάντως, ε. Ξέρεις πως έχει κάτω μαλάκα, χαμούς γίνεται. Τι ωραίο χρώμα ρε φίλε που είχε. Αμόλα καλούμπα ρε. Άστρα φύγει. Παιδιά, ήρεμα, ήρεμα, τέλος για σήμερα. Αντριάν, ό,τι ήταν να γίνει έγινε, η ώρα πήγε δύο παρά. Κάναμε ενηδρίο λίγο. Πήραμε λίγα νερά, είναι η αλήθεια, γιατί βυθίστηκε λίγο η μούρη παραπάνω. Αλλά όλα καλά. Είναι αυτό που έλεγα ότι επιβάλλεται μια δεκαπεντάρα δυστυχώς. Να πηγαίνει σούζα τάπα. Να πηγαίνει σούζα, γιατί με τον Αντριάν μπροστά και με το βάρο που έχουμε... Καμιά φορά γίνονται περίεργα. Είχαμε ξεχάσει και την τάπα πριν πούμε. Είχαμε πάρει ήδη νερά. Είχαμε γίνει ένα τόνο σκάφο. Αφού τα ψάρια δεν χρειάζεται να τα βάλουμε σε ψυγείο, μπορούμε να τα βάλουμε εδώ. Να κολυμπήσουν κιόλα. Εντάξει, όχι. Τα πιάσαμε. Πήραμε λίγα νερά. Εντάξει. Συμβαίνει και στι καλύτερε οικογένειε.
Δεν πειράζει, είμαστε... αυτό είναι. Είμαστε λίγο στεγνοί. Είμαστε στεγνοί. Το καπέλο μου. Συμβαίνει στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, πήραμε τα ψαράκια μας. Λίγα, δεν πειράζει. Αφήσαμε, απελευθερώσαμε κάτι φαγκριά τώρα στο τέλος. Πήραμε και σε τένια. Πήραμε κι άλλο σε τάι ράμπερ. Αφήσαμε τρία. Καλά ήτανε, τα τσιπήματά μας τα πήραμε, αυτό έχει σημασία. Βγαίνουμε έξω τώρα γιατί πρέπει να φύγουμε. Φιλάκια πολλά, εγγραφή, like. Τα σχετικά. Την επόμενη θα πάμε σε άλλα μέρη για να πιάσουμε και κάνα τρόπαιο.